Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1939. Το επιστημονικό και εθνικό έργο της αναγνωρίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ διαπρεπείς επιστήμονες εξήραν το έργο της εταιρείας. Στόχος της ήταν ανέκαθεν και παραμένει η υπεράσπιση και ανάδειξη της ελληνικής Μακεδονίας. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αντιτάσσει ένα δυναμικό όχι σε κάθε σκέψη σύνθετης ονομασίες με τον όρο Μακεδονία ή τα παραγωγά του. Είμαστε σαφέστατοι σε αυτό και μεθαύριο θα κυκλοφορηθεί το ψήφισμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το μεσημέρι της 14ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας. Μέλη και φίλοι της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ήταν παρόντες στην εκδήλωση στην αίθουσα διαλέξεων. Καλή χρονιά στους Θεσσαλονικείς και σε όλους τους Μακεδόνες. Είναι όντως σημαντικό το έργο της εταιρείας. Είναι από τα αρχαιότερα ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, από το 1939. Έχει σημασία ότι το 1939 ιδρύθηκε με σκοπό την υπεράσπιση της Μακεδονίας, αλλά με επιστημονικό έργο, όχι με άλλες ενέργειες. Έχει εκδώσει μια βιβλιοθήκη με συγγράμματα για την Μακεδονία, την ιστορία, τους αγώνες. Χρόνια πολλά σε όλους τους παρισταμένους και σε όλα τα μέλη της εταιρείας μας, υγεία προσωπική και οικογενειακή. Και επίσης εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες μας για την δοκιμαζόμενη Μακεδονία μας και προσοχή την εθνική μας αξιοπρέπεια. Να συγχαρώ την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για το σημαντικό έργο που κάνει. Όλη την ομάδα των ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται διαρκώς προκειμένου να ενισχύουν τη χώρα μας ιστορικά αλλά και τεκμηριωμένα, προκειμένου να μπορέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας να στηρίξουμε τις εθνικές μας θέσεις. Και ταυτόχρονα θέλω να τους συγχαρώ για το εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό τους έργο. Η νέα χρονιά ξεκινά με πολλά θέματα ανοιχτά και για τα πανεπιστήμια και για την Μακεδονία. Σήμερα βέβαια στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κόβουμε την πίτα, ανταλλάσσουμε ευχές και ελπίζουμε ότι η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθούν σε καλύτερες μέρες, θα προωθηθούν τα θέματα σύμφωνα με τα ελληνικά συμφέροντα. Ευχόμαστε ότι και η κυβέρνηση θα ακολουθήσει και θα ακούσει την φωνή του λαού και θα καταφέρει το καλύτερο δυνατό στην διαπραγμάτευση. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών διαθέτει ειδική πληροφοριακή βιβλιοθήκη, 70.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων, εφημερίδων, χαρτών, καθώς και μεγάλο αριθμό παλαιοτύπων και σπάνιων εκδόσεων. Η βιβλιοθήκη καλύπτει με το υλικό της τον βόρειο ελληνικό χώρο, κυρίως αυτών της Μακεδονίας και των σχέσεών της με τον βαλκανικό χώρο.